Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα όσα μας στέλνετε σαν ερωτήσεις, σαν απορίες, σαν ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Και μάλιστα με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, αλλά ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά αντιθέτως θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, καθώς θέλει ο Χριστός, ο Κύριός μας να είμαστε, και μαθητεύουμε μαζί με όλους εσάς μέσα από το Λόγο του Θεού για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινή μας χριστιανική ζωή. Σήμερα θα αρχίσουμε με το email που έστειλε από τη Γερμανία ο αγαπητός αδελφός μας Γιάννης. Διαβάζω. Αγαπητά μου αδέρφια εν Χριστώ, ο Κύριος μας να σας ευλογεί το έργο σας που δίνει φως στους χριστιανούς του εξωτερικού και μαθαίνουμε να ορθοτομούμε στο Λόγο του Θεού. Θα θέλα να σας ρωτήσω τα κάτωθη. Πρώτον, μπορεί ένας αδελφός ο οποίος έχει υιοθετημένα παιδιά να γίνει πρεσβύτερος? Δεύτερον, μπορεί ένας αδελφός ο οποίος έχει παντρευτεί μια αδελφή χείρα, όχι χωρισμένη, χείρα, να γίνει διάκονος εφόσον είναι, να χειροτονηθεί διάκονος εφόσον είναι μιας γυναικός ανήρ? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αγαπητέ Γιάννη από τη Γερμανία. Μπορεί στην πρώτη ερώτηση, μπορεί ένας αδελφός ο οποίος έχει υιοθετημένα παιδιά να γίνει πρεσβύτερος? Εδώ βέβαια, είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε, θα αναφερθούμε σε προσωπική γνώμη. Βεβαίως θα προσπαθήσουμε να τη στηρίξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε ότι αποτελεί προσωπική άποψη. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, και μάλιστα από το πρώτο κεφάλαιο και το τέταρτο εδάφιο. Από το τρίτο εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογεί σας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δια του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού του Θεού δια της αγάπης. Πώς? Αφού μας προώρησε εις υιοθεσίαν δια του Ιησού Χριστού εις τον εαυτόν του ο Θεός, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού και μάλιστα εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποίαν εχαρίτωσεν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν μας προώρησε ο Θεός, αφού μας προγνώρισε, καθώς είναι γεγραμμένο ότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους, είναι στο κεφάλαιο Ζήτα, Ήτα, στο 8 κεφάλαιο Ήτα και εδάφιο 28-29. Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός ο Κύριος πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών υιοθετημένων. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός ευδόκησε
να ονομαστόμεν τέκνα Θεού και να είμεθα όμοιοι με Αυτόν, καθώς λέει ο Απόστολος Ιωάννης, δεν εξεύρωμεν εκεί τι θέλωμεν είστε, εν όμως εξεύρωμεν θα είμεθα όμοιοι με Αυτόν. Πώς θα γίνει αυτό? Ποιος είναι ο προορισμός μας, ώστε να είμεθα σύμμορφοι της εικόνος του Ιησού Χριστού, του Υιού Του? Μας προώρησε ισιοθεσία. Δηλαδή και στον ουρανό θα είμαστε τέκνα Θεού, αν και δεν είμεθα όπως ο Ιησούς Χριστός γεννηθέντες ούπου ηθέντες. Μας προώρησε όμως δια της υιοθεσίας να είμεθα τέκνα Θεού. Και μάλιστα το εξηγεί πάρα πολύ καλά αυτό στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο, και θα διαβάσω από το 20 εδάφιο. Επειδή κτίσεις υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά δια των υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτίση θέλει ελευθερωθεί από τις δουλείας της θωράς και μεταβεί στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού, επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα η κτίση συστενάζει και συνοδύνει ως του νυν, και όχι μόνο αυτή, αλλά και εμείς αυτοί που έχουμε την απαρχήν του Πνεύματος, και εμείς αυτοί στενάζομεν εν εαυτής, μέχρι πότε? Περιμένοντες την υιοθεσία μας, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας, δηλαδή την Ανάστασή μας εκ των νεκρών. Άρα λοιπόν στον ουρανό θα είμαστε και εμείς τέκνα Θεού υιοθετημένα. Σήμερα είμεθα τέκνα Θεού αναγεννημένα από τον Πατέρα με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του το Άγιο. Και λάβαμε και τον αραβώνα, την υπόσχεση, γιατί μας αραβωνιάστηκε ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ότι αν μείνουμε μέχρι τέλους, τότε θα μας υιοθετήσει ο Θεός δια της Αναστάσεώς μας και θα πραγματοποιηθεί στην συνέχεια ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν την υιοθεσία σαν πράξη, ο Θεός την αποδέχεται, την περιγράφει, την συστήνει και τους υιοθετημένους, εμάς όλους, δια της Αναστάσεως, με την αρπαγή της Εκκλησίας και όχι μόνο, τους θεωρεί τέκνα δικά του. Άρα λοιπόν, εάν ο Θεός εμάς τους υιοθετημένους εκεί στον ουρανό θα μας θεωρεί δικά του τέκνα, πώς εμείς δεν πρέπει να θεωρούμε δικά μας τέκνα τα υιοθετημένα παιδιά από μας? Καθώς κάποιος αποφάσισε, επειδή δεν έχει δικά του παιδιά, αλλά όχι μόνο, επειδή εν πάση περιπτώσει δεν έχει δικά του παιδιά, να υιοθετήσει κάποια παιδιά, δηλαδή να υποσχεθεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι αποδέχεται τα παιδιά του αυτά για δικά του παιδιά. Άρα τα αποδεχόμαστε και εμείς. Είναι νόμιμο. Το δηλώνει στο κράτος. Είναι νόμιμη κληρονόμη του τα υιοθετημένα παιδιά. Εφόσον λοιπόν ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων υπάρχει νομιμοποίηση των υιοθετημένων παιδιών, το ότι είναι πραγματικά παιδιά του, τότε θεωρώ ότι μπορεί κάποιος αδερφός ο οποίος έχει υιοθετημένα παιδιά να χειροτονηθεί διάκονος ή πρεσβύτερος, εφόσον βεβαίως τα παιδιά του, όσο είναι μικρά σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι εις υποταγήν μεταπάσης σεμνότητος, καθώς λέει η Γραφή, έχουν τέκνα εις υποταγήν μεταπάσης σεμνότητος, έχουν τέκνα εις υποταγήν μεταπάσης σεμνότητος, ή εφόσον είναι μεγαλύτερα, σύμφωνα με το Απόστολο Παύλο προς την επιστολή του προς τον Τίτο, αναφέρει τα τέκνα του, τα μεγάλα, να είναι πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Όπως ότι δηλαδή ισχύει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ερμηνεύοντας κατά την άποψή μου το Λόγο του Θεού, καθώς ο Θεός αποδέχεται τα υιοθετημένα παιδιά που θα είμαστε όλοι εμείς στον ουρανό σαν πραγματικά παιδιά του, και συστήνει ότι τα υιοθετημένα παιδιά θα είναι πραγματικά παιδιά δικά του στον ουρανό, κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι και εμείς
πρέπει να αποδεχθούμε, εφόσον είναι σύμφωνο και με τον νόμο τον ανθρώπινο, γιατί πρέπει να υποτασσόμεθα και στους νόμους τους ανθρώπινους, άρα είναι σύμφωνο και με το Λόγο του Θεού, σαν πραγματικά παιδιά, άρα λοιπόν μπορεί, εφόσον είναι εις υποταγήν μεταπάση σεμνότητος, όταν είναι μικρά και μη πιστά και μη κατηγορούμενα ως άσωστα ή ανυπόταχτα όταν είναι μεγάλα, πιστεύω ότι είναι δυνατόν κάποιος αδελφός με υιοθετημένα παιδιά να χειροτονηθεί διάκονος ή πρεσβύτερος. Μακάρι να έχω δίκιο και να μην είναι υπερβολή αυτό το οποίο λέω. Δεν πιστεύω όμως ότι είναι υπερβολή, αλλά πιστεύω ότι αναφερόμεθα στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεύτερη ερώτηση. Μπορεί ένας αδελφός που έχει παντρευτεί μία γυναίκα χείρα, όχι χωρισμένη, χείρα, να γίνει διάκονος, να χειροτονηθεί η διάκονος, εφόσον είναι μιας γυναικός ανήρ? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιάννη, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Βέβαια ο Λόγος του Θεού είναι καθαρός, ότι πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, δεύτερο εδάφιο. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος κλπ. Βεβαίως ο άνθρωπος αυτός, ο πιστός αυτός, που είναι παντρεμένος με χείρα, είναι μιας γυναικός ανήρ. Τώρα αν η χείρα δεν είναι μιας γυναικός ανήρ, δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί εμπόδιο για τη χειροτονία του. Πάλι κατά την ταπεινή μου γνώμη, και το εννοώ, ερμηνεύοντας εγώ το Λόγο του Θεού έτσι όπως τον καταλαβαίνω, πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παντρευτεί χείρα δεν έχει εμπόδιο από το Λόγο του Θεού να χειροτονηθεί διάκονος ή πρεσβύτερος. Αυτή είναι η άποψή μου. Τονίζω ότι είναι προσωπική άποψη και θα το διερευνήσω και με άλλους αδελφούς, γιατί πρέπει να φρονούμε το αυτό όλοι, να έχουμε την ίδια γνώμη. Και σε μια άλλη εκπομπή, αν έχω κάτι νεότερο, θα θέσω εγώ στον εαυτό μου μια ερώτηση, ώστε να διευκρινιστεί ακόμη περισσότερο. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι και με υιοθετημένα παιδιά, αφενός μεν, κάποιος μπορεί να χειροτονηθεί διάκονος ή πρεσβύτερος, αλλά και παντρεμένος με χείρα, εφόσον είναι μιας γυναικός ανήρ και βεβαίως έχει τέκνα πιστά, μπορεί να χειροτονηθεί διάκονος ή πρεσβύτερος. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Γιάννη, για την ευκαιρία που μας έδωσες να απαντήσουμε στο ερώτημά σου. Θα συνεχίσουμε με κάποιον ανώνυμο. Διαβάζω. Καλησπέρα σας. Ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία σας και τον κάθε ένα από εσάς ξεχωριστά και να σας δίνει δύναμη και θέληση να συνεχίσετε αυτό το έργο. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο γράφει ότι ο άγγελος ζήτησε από τον Ιωσήφ να αποκαλέσει τον Χριστόν Ιησού. Ενώ λίγο πιο κάτω γίνεται αναφορά στην προφητεία του Ισαΐα, σύμφωνα με την οποία ο Θεός θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Γιατί δεν συμβαδίζει ο λόγος του αγγέλου με την προφητεία? Ας το δούμε, αγαπητέ μου φίλε. Κατά Ματθαίον διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και το 21 εδάφιο. Να διαβάσω από το 20. Ενώ δε αυτός διαλογίστη ο Ιωσήφ ταύτα, ιδού ο άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρης αυτών λέγον: Ιωσήφ ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτού. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Άρα ο άγγελος στο ενύπνιο του Ιωσήφ του δίνει εντολή να ονομάσει το γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου Ιησούν, που σημαίνει σωτήρ.
Συνεχίζω όμως και παρακάτω, στο 23 εδάφιο, όπως λέει, όπως μας γράφεις και μάλιστα από το 22, «Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθένυπο του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι μεθυμών ο Θεός». Πράγματι λοιπόν, αγαπητέ φίλε, αδελφέ ανώνυμε, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έχει δύο ονόματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Το ένα, το οποίο εδόθη στον άνθρωπο, Χριστόν Ιησούν, τον γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, και το όνομα του είναι Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας, γιατί είναι σωτήρας των ανθρώπων, ήλθε για να σώσει τους ανθρώπους, καθώς αυτόν τον άνθρωπον Ιησούν ο Θεός έδωκε το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι επ ουρανίων, επ γήων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον εις δόξαν Θεού Πατρός. Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρωπον Ιησούν Χριστόν, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, διότι δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο από τον ουρανό στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε παρά το όνομα Ιησούς Χριστός ο Κύριος, σωτήρας Χριστός ο Κύριος. Έχει λοιπόν σαν άνθρωπος αυτό το όνομα, σωτήρας Ιησούς, δοσμένο κατά την εντολή του Θεού δια του ενυπνίου, κατά την εντολή του Θεού δια του αγγέλου στο ενύπνιο του Ιωσήφ, να ονομάσει τον Υιό του, ο οποίος θα γεννηθεί, τον Ιησούν, να τον ονομάσει Ιησούν, σωτήρα. Τον άνθρωπο λοιπόν Χριστόν Ιησούν τον ονόμασε ο Κύριος σωτήρα Ιησού. Αλλά δεν είναι μόνο Υιός ανθρώπου, είναι και ο μονογενής Υιός του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρξ. Γι' αυτό και σαν Υιός Θεού έχει το δεύτερο αυτού όνομα, το προφητευμένο από τον αψευδή θεόπνευστο προφητικό λόγο, Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μεθυμών. Άρα λοιπόν, σαν Υιός ανθρώπου έχει ένα όνομα, Ιησούς, που σημαίνει σωτήρ. Σαν Υιός Θεού, μονογενής, έχει ένα όνομα, Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μεθυμών. Μέσα από το όνομα λοιπόν, τα ονόματα αυτά του Κυρίου μας περιγράφονται οι αρμοδιότητες που έχει, σαν Υιός ανθρώπου να είναι σωτήρας, σαν Υιός Θεού να είναι Θεός μεθυμών. Ο Κύριος να σε ευλογήσει. Να συνεχίσουμε στην επόμενη σου ερώτηση, αγαπητέ φίλε. Στην Αγία Γραφή, Ιησούς Χριστός αποκαλείται, ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται Υιός Δαβίδ, καθώς γεννήθηκε από το σπέρμα του Δαβίδ κατά σάρκα, Ρωμαίος Α3. Πώς το εξηγείτε αυτό? Η Μαριά μήτω ακόμη παρθένα και απλώς αραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ όταν γεννήθηκε μέσα της ο Ιησούς από το Πνεύμα το Άγιο. Άρα ό,τι σαρκικό είχε ο Ιησούς δεν ήταν από τη Μαριά. Η Μαριά μου συγγενής της Ελισάβετ, τη γατέρα του Αρών, προερχότανε από τη φυλή του Λεβί και όχι του Ιούδα. Ναι, αγαπητέ φίλε, και πάλι είναι κέρια η ερώτησή σου. Να διαβάσουμε όμως από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Διαβάζω πρώτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. «Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος και χωρισμένος δια το Ευαγγέλιο του Θεού, το οποίον προϋπεσχέθη δια των γραφών αυτού εν τες Αγίες Γραφές, περί του Υιού αυτού ώστις εγεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα και απεδείχθη ως Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της Αγιοσύνης δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών και λοιπά». Άρα λοιπόν μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Βεβαίως ξέρουμε ότι εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Όμως δεν έπαψε ο Ιωσήφ ποτέ να θεωρεί τον Ιησού γιο του, καθώς εγεννήθη από τη γυναίκα του. Θα λέγαμε, σαν συνέχεια της προηγούμενης απάντησης, υιοθετημένος, αν και δεν το λέει η Γραφή,
αλλά αποδεδειγμένα θεωρείτο γιος του Ιωσήφ. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο του Λουκά που μιλάει για τον Ιωσήφ και τη Μαρία, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο, όταν ο Ιησούς 12 ετών παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα και δεν ακολούθησε τους γονείς του που επέστρεψαν στην Ναζαρέτ, διαβάζω από το 48 εδάφιο, όταν επέστρεψαν τον έψαξαν και τον βρήκαν, οι δότες αυτόν εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, τέκνον γιατί έπραξες εις ημάς ούτως, ιδίω ο πατήρ σου και εγώ, άρα είναι πατέρας του ο Ιωσήφ επί της γης, έστω και αν δεν συμμετείχε σαρκικά, ξαναλέω, θα τολμούσα να πω σαν υιοθετημένο παιδί, αλλά όχι, πιο σωστά είναι πατέρας του, ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμεν σε ζητούμεν. Τότε είπε προς αυτούς, γιατί με ζητείτε, δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου? Άρα λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έχει πατέρα επί της γης τον Ιωσήφ και πατέρα ουράνιο τον ένδοξο Θεό. Και συνεχίζει στο 50 εδάφιο. Και αυτοί δεν ενόησαν τον λόγον αυτού, τον οποίον ελάλησε προς αυτούς. Αυτός όμως κατέβη με ταυτόν, ήλθε στην Ναζαρέτ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς. Η μήτηρ δε αυτού εφύλαβε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Ήταν υποτασσόμενος, αναγνωρίζοντας έτσι ότι πράγματι ο Ιωσήφ ήτο πατέρας του. Αλλά μας το βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος λέγοντας περί του Υιού αυτός σε γεννήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα. Ήταν πατέρας του, αν και γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Τον μεγάλωσε ο Ιωσήφ σαν πατέρας του και σαν παιδί του, σαν πατέρας του Ιησού και ο Ιησούς σαν παιδί του Ιωσήφ, αλλά και ο Ιωσήφ απεδέχθη τον Ιωσήφ σαν πατέρα του επί της γης. Αν, επαναλαμβάνω, και δεν γεννήθη εκ θελήματος ανδρός και γυναικός του Ιωσήφ και της Μαρίας, αλλά γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Όμως είναι βέβαιον ότι και ο Ιωσήφ τον απεδέχτη σαν υιό του και ο Ιησούς τον Ιωσήφ σαν πατέρα του. Και η μητέρα του απεδέχθη τον Ιωσήφ σαν πατέρα του Ιησού. Συνεχίζουμε, αγαπητέ ανώνυμε, με την επόμενη ερώτησή σου. Μπορεί ο Θεός να ακυρώσει μία διαθήκη που έκανε με τους ανθρώπους? Αν ναι, κάτω από ποιες συνθήκες? Η απορία μου προέκυψε από το βιβλίο του Ζαχαρία Ι.Α.10 και έλαβον τη ράβδο μου, το κάλος, και κατέκοψα αυτήν, δια να ακυρώσω τη διαθήκη μου, την οποία έκαμον προς πάντα στους λαούς. Να το διαβάσουμε. Ζαχαρίας Ι.Α.10. Ζαχαρίας Ι.Α.10. Θα πρέπει να το διαβάσουμε από το 7 εδάφιο για να ίσως το καταλάβουμε καλύτερα, αγαπητέ φίλε, αδελφέ και φίλε. Πάλι Ι.Α. 7 εδάφιο. Και επίμανα το πίμνιο της σφαγής το όντως τεταλαπορημένων πίμνιον. Και έλαβον σε με αυτόν δύο ράβδους, τη μία εκάλεσα κάλος και την άλλη δεσμούς, και επίμανα το πίμνιον. Και εξορόθραψα τρεις ποιμένες εν ενή μηνή. Και η ψυχή μου ευαρύνθη από αυτούς και η ψυχή μου δε αυτόν απεστράφει από μέ. Τότε είπα, δεν θέλω σας ποιμένη, το αποθνίσκω να σας αποθνίσκει και το απολωλώ σας απόλυτε και, και τα εναπολυπόμενα στρέγωσιν έκαστον τη σάρκα του πλησίον αυτού. Και έλαβον την ράβδο μου το κάλος και κατέκοψα αυτήν για να κυρώσω τη διαθήκη μου την οποία έκαμον προς πάντα στους λαούς τούτους. Και οικυρώθη εν τη ημέρα εκείνη και ούτω το πίμνιον το τετλαπορημένον το οποίο απέβλεπεν σε μέ εγνώρισεν ότι ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου. Ο Θεός συνθίζει
να κάνει διαθήκες με το Θεό και με τους ανθρώπους και συνθήκες ακόμη. Αλλά κάτω από προϋποθέσεις. Παραδείγματος χάρη, λέει η Γραφή, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Είναι μία διαθήκη, μία υπόσχεση. Αλλά λέει και ακόμη, ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Θα σωθεί δηλαδή εφόσον βαφτιστεί εν ύδατη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών, ώστε να εκδυθεί ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών αυτών και δια της βαφτίσεως να γίνει συμμέτοχος της ταφής του ανθρώπου και βγαίνοντας από το νερό να ζήσει μια νέα ζωή δια της Αναστάσεως του Θεού, του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, οι διαθήκες που κάνει ο Θεός τις κάνει κάτω από προϋποθέσεις και εφόσον ο άνθρωπος είναι όχι επιλύσμων ακροατής του Λόγου του Θεού αλλά εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Βεβαίως ακυρώνει τις διαθήκες του ο Θεός εφόσον ο άνθρωπος δεν σταθεί πιστός στις υποχρεώσεις του, στις προϋποθέσεις που ο Θεός δίδει. Ο Θεός έκανε μια διαθήκη με μας, ότι θα μας αναστήσει την τελευταία μέρα. Δηλαδή θα ζήσουμε στην αιώνια ζωή, καθώς είναι γεγραμμένο στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και στο τρίτο εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις εγέννησεν ημάς, κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς, εις ελπίδαν ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Και μας αναγέννησε εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον και αμάλαντον, πεφυλαγμένη στους ουρανούς δι' ημάς, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Γι' αυτό το λόγο αγαλιάστε, αν και τώρα λίγο να χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής, έτσι ώστε η δοκιμασία της πίστεώς σας να είναι πολύ πτημιωτέρα παρά το χρυσίον των φθυρόμενων διαπυρός δε δοκιμαζόμενων. Ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν έκανε μια συνθήκη με εμάς, με μια διαθήκη ο Θεός, μας έδωσε μια υπόσχεση ότι σας αναγέννησα με μια ελπίδα ότι εκείνη την ημέρα θα σας αναστήσω. Αλλά λέει ακόμη, ο υπομείνας έως τέλους θέλει σωθεί. Εάν περπατείτε αξίως της προσκλησεώς σας, αξίως του Θεού. Αν, γιατί δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών πάσο λέγον Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που πράττει το θέλημα του Πατρός μου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί θα είναι εκείνη την ημέρα που θα πούνε όταν θα κλείσει η πόρτα και θα μείνουν απ' έξω, αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Άνοιξον και εις ημάς. Εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου εξεβάλαμε δαιμόνια Ιησού, εν το ονόματι σου κάναμε θαύματα πολλά. Άνοιξον εις ημάς. Και ο Κύριος Ιησούς θα πει, πάγεται απ' εμού, φύγεται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Γιατί ποτέ δεν σας εγνώρισα, ποτέ δεν σας αναγνώρισα, ποτέ δεν σας προγνώρισα. Γιατί πράτατε την ανομία και την παράβαση, αν και εγώ αγαθός καθώς μου το ζητήσατε σας αναγέννησα, ακόμη αγαθός καθώς μου το ζητήσατε σας βάφτισα με Πνεύμα Άγιο και εσείς ευαυτιστήκατε κατά το λόγο μου εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όμως δεν μείνατε πιστοί. Χάσατε το δρόμο σας. Δεν μείνατε εκεί και έτσι όπως εγώ σας ήθελα. Άρα λοιπόν η συνθήκη υπήρχε, η διαθήκη υπήρχε, αλλά ποτέ δεν την απόλαυσαν. Γιατί δεν στάθηκαν έτσι και εκεί που θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν πράγματι ο Θεός κάνει διαθήκη με τον άνθρωπο, εφόσον ο άνθρωπος όμως μείνει πιστός στο λόγο του και σταθεί πιστός στις προϋποθέσεις που ο Θεός βάζει μέσα από το λόγο του για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις του και οι διαθήκες του Θεού. Ο Θεός είναι πιστός, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται,
Είναι πιστός ο υποσχεθής. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι και πρέπει να παραμείνει πιστός για να απολαύσει τις επαγγελίες του Πατρός. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, να μην αποβάλλετε την παρησία σας η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρίαν υπομονής, μη χάσεις την υπομονή σου, έχεις ανάγκη να κάνεις υπομονή για να απολαύσεις τις επαγγελίες του Πατρός. Δεν απολαμβάνουν όλοι τις επαγγελίες τις οποίες υπόσχεται ο Θεός μέσα από τις διαθήκες και συνθήκες που κάνει με τον άνθρωπο. Αλλά μόνο όσοι υπομένουν έως τέλος. Πιστοί, αμετακίνητοι και στερεοί στο Λόγο του Θεού. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ αδελφέ μου. Να πάμε και στην τελευταία σου ερώτηση. Τέταρτη ερώτηση. Η πρώτη Ανάσταση που αναφέρεται στην Αποκάλυψη K5 είναι η Ανάσταση αυτών που δεν θα λάβουν το χάραγμα και δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο στην Εφταετία. Αν ναι, γιατί την αποκαλεί πρώτη? Η Ανάσταση που περιμένουμε πριν την Αρπαγή δεν είναι η πρώτη? Σας ευχαριστώ πολύ. Για να διαβάσουμε το K5 στην Αποκάλυψη. Πρώτα-πρώτα, καθώς αναφέρεσαι σε αυτό, αγαπητέ φίλε ανώνυμε, πέντε εδάφιο διαβάζω. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, μάλλον πιο μπροστά να διαβάσουμε, από το 4 εδάφιο. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και η κρίση εδόθη σε αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελακισμένων δια την μαρτυρίαν του Ιησού και δια των λόγων του Θεού, κίτρινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβαν το χάραγμα επί των μετόπων αυτών και επί την χείρα αυτών. Και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα χιλιαέτη. Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα χιλιαέτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ώστε έχει μέρος εις την πρώτη Ανάσταση. Επί τούτον, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Και αυτοί θα ονομαστούν ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μετά αυτού χίλια έτη. Ναι, αγαπητέ φίλε, υπάρχει η πρώτη Ανάσταση και υπάρχει και η τελευταία Ανάσταση. Η δεύτερη Ανάσταση. Η δεύτερη Ανάσταση είναι αυτή η οποία θα λάβει χώρα μετά την χιλιετή βασιλεία, στην μεγάλη κρίση που θα κάνει ο Πατέρας Θεός διά του Ιησού Χριστού, όταν οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν με σύριγμο και θα χωνευθούν, θα εξαφανιστούν και νέους ουρανούς και νέα γη θα κάνει ο Θεός για να κατοικεί σε αυτούς μετά των ανθρώπων των πιστών. Σε αυτή λοιπόν την τελική κρίση θα καθίσει ο Ιησούς Χριστός σαν τσομπάνης και θα χωρίσει τους ανθρώπους όπως ο τσομπάνης εκ δεξιών βάζει τα πρόβατα και εξ αριστερών τα ερήφια και θα πει προς αυτούς τους εκ δεξιών έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου. Στους δε εξ αριστερών θα πει υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους. Θάνατος λοιπόν είναι ο πρώτος θάνατος, ο αποχωρισμός του σώματος του ανθρώπου από την ψυχή του. Ο φυσικός θάνατος. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο θάνατος που αποχωρίζεται οριστικά ο άνθρωπος από το Θεό. Ο δεύτερος θάνατος λοιπόν, ο πρώτος είναι ο φυσικός όπως είπαμε, ο δεύτερος θάνατος θα λάβει χώρα στην τελική κρίση, καθώς ο Ιησούς Χριστός θα πει προς τους εξ αριστερών «Υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερον». Αυτός λοιπόν που πέθανε με φυσικό θάνατο και δεν αναστήθηκε, δεν έλαβε μέρος στην πρώτη Ανάσταση, και δεν αναστήθηκε, θα λάβει μέρος και στο δεύτερο θάνατο που είναι η απώλεια. Τώρα ποια είναι η πρώτη Ανάσταση? Η πρώτη Ανάσταση για μεν τους χριστιανούς περιγράφεται πάρα πολύ ωραία στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονική στην πρώτη και διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο. Διότι σας λέγομεν δια του λόγου του Κυρίου ότι οι μισοί ζώντες, όσοι απομένομεν στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε να προλάβει τους κοιμηθέντας, επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν να αναστηθεί πρώτον.
έπειτα εμείς οι ζώντες, εν Χριστώ, όσοι απομένουμε, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν, εν εφέλεση της απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Και το θέλουμε να είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Εδώ λοιπόν περιγράφεται η πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας, δηλαδή η αρπαγή της Εκκλησίας, κατά την οποία οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, οι πεθαμένοι, εν Χριστώ όμως πεθαμένοι, πιστοί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι, και οι ζώντες τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας, οι ζώντες εν Χριστώ θα αρπαχθούν και θα μεταμορφωθούν εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτή είναι η Ανάσταση, η πρώτη της Εκκλησίας του Χριστού. Όμως, στο Κάπα Δέλτα και όχι μόνο, κεφάλαιο του Ματθαίου, διαβάζω, περιγράφεται τώρα και μια άλλη πρώτη Ανάσταση. Να τη δούμε. Διαβάζω από το 29 εδάφιο. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δε θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουν συπέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών θέλουν συσσαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουν συθρηνήσει πάσα εφηλέ της γης, και θέλουν συνειδεί των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης, και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών εις άκρων αυτών. Τώρα όμως πρέπει να λάβουν μέρος στην πρώτη Ανάσταση και οι αποθανόντες όχι εν Χριστώ, αλλά οι αποθανόντες της Παλαιάς Διαθήκης, στους οποίους ο Κύριος κήρυξε με την Ανάσταση, με την ταφή του, την τριήμερη, κήρυξε και στους νεκρούς, και στα πνεύματα ακόμη τα είναι τη φυλακή, τα πρώτης του κατακλυσμού του Νόε, σαν πεθαμένος στους νεκρούς, σαν αναστημένος στα πνεύματα τα είναι τη φυλακή, και όσοι εδέχθησαν τον Χριστό και αυτοί μετετέθησαν στον Παράδεισο και περιμένουν την Ανάστασή τους. Αλλά δεν είναι αποθανόντες εν Χριστώ ούτε ζώντες εν Χριστώ. Αυτοί λοιπόν μαζί με τους πεπελεκημένους, τους εσφαγμένους κατά την ευθεία του Αντίχριστου από τον Αντίχριστο, επειδή δεν υποτάχθησαν σε αυτόν και δεν έβαλαν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και δεν προσκύνησαν την εικόνα του, τον εικόνα του θηρίου, αλλά ούτε και το θηρίο, αυτοί θα λάβουν μέρος στη δική τους πρώτη Ανάσταση, που δεν είναι στην ίδια στιγμή με την Ανάσταση της Εκκλησίας την πρώτη, με την αρπαγή της Εκκλησίας, γι' αυτό και αποκαλείται αρπαγή της Εκκλησίας. Θα γίνει αυτή λοιπόν η Ανάσταση η πρώτη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν στην Παλαιά Διαθήκη, μάλλον στα χρόνια όλα τα πρώτου Χριστού, και στους οποίους κήρυξε σαν ψυχή πεθαμένου ανθρώπου ο Θεός στους νεκρούς και τον δέχτηκαν και μετετέθησαν στον Παράδεισο μετά την Ανάσταση του Χριστού. Επίσης θα λάβουν μέρος στην πρώτη αυτή Ανάσταση και όσοι εκ των ανθρώπων δεν άκουσαν ποτέ για το Λόγο του Θεού, για τον νόμο του Θεού, και εκρίθησαν κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τη συνείδησή τους και τους διαλογισμούς τους. Άρα λοιπόν στην πρώτη Ανάσταση της Εκκλησίας θα λάβουν μέρος οι αποθανόντες εν Χριστώ και οι ζώντες εν Χριστώ, που θα λάβει χώρα πριν να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Στη δε Ανάσταση των λοιπόν όλων, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα λάβει χώρα αυτή η πρώτη Ανάσταση λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα στείλει στη μεν την αρπαγή της Εκκλησίας, ο Θεός στέλνει τον Ιησού Χριστόν τον Υιό του για να τους αναστήσει. Στη δε επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους θα στείλει ο Πατέρας τους Αγγέλους να τους επισυνάξουν. Και όλοι μαζί θα βρεθούν στον ουρανό, όπου θα λάβει χώρα ο γάμος του Αρνίου και της Εκκλησίας. Και διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα του βιβλίου Αποκάλυψης, από το 7 εδάφιο. «Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις τον Θεόν, διότι ήλθε ο γάμος του Αρνίου και η γυναίκα του», η Εκκλησία δηλαδή, γιατί η γυναίκα του Χριστού είναι η Εκκλησία,
και η γυναίκα του ετοίμασε τον εαυτό της και δόθησε αυτή να ενδυθεί δύσινων καθαρών και λαμπρών. Που είναι, διότι το δύσινον είναι τα δικαιώματα, οι δικαιοσύνες, τα δικαιώματα των Αγίων. Είναι η Εκκλησία λοιπόν, η νύμφη. Αλλά συνεχίζει ο Λόγος του Θεού, η νύμφη που λαμβάνει μέρος στο γάμο του Αρνίου, που παντρεύεται με τον Χριστό από τον Πατέρα Θεό. Και λέγει προς εμέ, διαβάζω από το 9 εδάφιο, γράψουν μακάρι και κλειμένοι εις τον δείπνο του γάμου του Αρνίου, και λέγει προς εμέ, ούτε είναι οι λόγοι, οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Εκτός λοιπόν στο γάμο του Αρνίου από την νύμφη και τον νυμφίο, τον Χριστό και την Εκκλησία του, υπάρχουν και οι φίλοι του νυμφίου και κλειμένοι, που είναι όλοι οι άλλοι των οποίων τα ονόματα ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και οι οποίοι συμμετέχουν με την παρουσία τους σαν και κλειμένοι στο γάμο του Χριστού και της Εκκλησίας. Η απάντηση λοιπόν, αγαπητέ φίλε, αδελφέ, ανώνυμε, είναι ότι η πρώτη Ανάσταση είναι μεν για την Εκκλησία η αρπαγή, αλλά για τους λοιπούς των οποίων τα ονόματα ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Η αρπαγή της Εκκλησίας λαμβάνει χώρα πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος και έλθει η οργή του Αρνίου και του Θεού στην ανθρωπότητα. Η δε επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, κατά την εντολή του Θεού πάλι, λαμβάνει χώρα λίγο πριν το γάμο του Αρνίου, όπου με τα πάντων των Αγίων ο Ιησούς Χριστός θα βρεθεί στον ουρανό και ο Θεός θα πραγματοποιήσει το γάμο του Χριστού με τους πιστούς χριστιανούς της Εκκλησίας και θα παρευρίσκονται επίσημοι προσκεκλημένοι, θα έλεγα, οι φίλοι του νυμφίου, όλοι δηλαδή όσων τα ονόματα ευρέθησαν στο βιβλίο της ζωής γραμμένα και έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση για αυτούς που είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σένα, αγαπητέ φίλε και αδελφέ. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και που μας παρακολουθήσατε και παρακαλούμε το Θεό μέσα από την ψυχή μας, ο Θεός πάντοτε όλους μας να μας ευλογεί και να μας έχει έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να είναι μαζί σας.